το βιβλίο Ιώβ είναι διήγηση αληθής ή έργων λογοτεχνικών ανωνύμου συγγραφέως? Τα πρόσωπα είναι αληθινά ή πλαστά? Η αλήθεια είναι ότι το βιβλίο του Ιώβ είναι ένα έπος, όπως έπος είναι και η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Είναι ένα έπος, δηλαδή διήγησης κατά ποιητικών τρόπων προσώπων και πραγμάτων. Συγγραφές, η παράδοση μας διασώζει, και μάλιστα η αρχαία παράδοση, ο Όμηρος. Θυμάμαι στο σχολείο που κάναμε Πλάτωνα, δεν θυμάμαι, γίνεται αναφορά από τον Πλάτωνα του ονόματος του Ομήρου. Άστε ότι βεβαίως σήμερα αμφισβητείται αν είναι Όμηρος ή δεν είναι. Οι δε Τούρκοι, ξέρετε, λένε ότι ήταν Τούρκος, λέει ο Όμηρος. Άκουσαν, άκουσαν. Οι Τούρκοι εμφανίστηκαν κατά τους χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για πρώτη φορά στο προσκήνιο της ιστορίας, σε αυτό το τραπέζι της Μικράς Ασίας. Και να σου λέει ο Όμηρος που έζησε τον 7ο-8ο αιώνα π.Χ., τον καιρό που έζησε και ο Ισαΐας. Είναι της εποχής του Ισαΐα, είναι και ο Όμηρος. Να σου λέει τον Τούρκος. Και από πού το βγάζετε, κύριε? Και να στο λένε αυτό και καθηγητέ πανεπιστημίου. Κύριε, από πού το βγάζετε αυτό? Α, λέει ο Όμηρος, τι είναι? Θα πει ο Μέρ Βριώνης. Τα ακούσατε? Θα πει ο Μέρ Βριώνης. Από εκεί λοιπόν είναι το όνομα Όμηρος. Δύο όνομα του Θεού. Δύο όνομα του Θεού. Έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει αυτή η κακοποίηση χωρίς τροπή της ιστορίας για σκοπούς πολιτικούς, κατακτητικούς και ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι, δυστυχώς, και στον χώρο της πίστεως, αμφισβητούν τον έναν συγγραφέα, αμφισβητούν τον άλλο συγγραφέα, γιατί? Για να προσβάλλουν το Λόγο του Θεού, απλούστατα. Ωστόσο, τα πρόσωπα τα οποία αναφέρει ο Όμηρος και στην Ιλιάδα του και στην Οδύσσια είναι πρόσωπα φανταστικά. Αγαπητοί μου, δεν είναι πρόσωπα φανταστικά. Δεν είναι. Απλώς περιγράφει τα κατορθώματά τους με τρόπον ποιητικών. Έτσι. Και το θέμα του Ιώβ προσφέρεται ως έπος κατά τρόπον ποιητικών. Βέβαια, έχω τις εξής μαρτυρίες υπέρ της ιστορικότητος του βιβλίου του Ιώβ. Στο τέλος, όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη, λυπάμαι, θα σας έλεγα την απορία έτσι και έτσι, μάλλον δεν την είχα καρφιτσώσει, θα την έλεγα μια άλλη φορά και θα έγραφα τον επίλογο του βιβλίου, οπότε δεν μου έμεινε καιρός. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη, πηγαίνετε στο βιβλίο του Ιώβ και δείτε στο τέλος του βιβλίου να γράφει μία σημείωση ιστορική από Αβραάμ, είναι απόγονος του Αβραάμ, όχι όμως από τον Ισάκ και τον Ιακώβ, είναι απόγονος από τον Ισάφ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισάκ, Ισάκ εγέννησε τον Ιακώβ και τον Ισάκ, Ισάφ. Ο Ισάφ όμως απεδοκιμάστη, το ξέρετε, βγήκε από το λαό του Θεού, αλλά είναι όμως απόγονος ο Ισάφ και διπρωτότοκος του Αβραάμ. Και απόγονος του Ισάφ είναι ο Ιώβ. Δύο έχω να παρατηρήσω πραγματάκια. Με τα πολλής λεπτομερίας αναφέρεται το ιστορικό του πράγματος, τόσες γενναίες από τον Αβραάμ, ότι είναι απόγονος του Ισάφ, ότι αυτά έγιναν στην τάδε περιοχή, ένα φσίτιδι λέγει, δεν μπορώ να σας πω πιο πολλά, δεν θυμάμαι απ' έξω. Και ακόμη μια ακόμη παρατήρηση πολύ σπουδαία, παρότι ο Ισάφ απεδοκιμάστη από το λαό του Θεού, από το Θεό, και δεν μπήκε στο λαό του Θεού, υπάρχει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη εξής φράξεις: τον Ισάφ εμίσησα, τον δε Ιακώβ ηγάπησα.
τώρα το γιατί, θα τρώγαμε πολλή ώρα να σας το πω το γιατί. Αλλά τώρα όμως, ενώ ο πρόγονος, ο Ισάφ, μένει έξω του λαού του Θεού, ένας απογονός του, ο Ιώβ, μένει μέσα στο λαό του Θεού. Και έτσι το βιβλίο Ιώβ μπαίνει στο μέτρο, στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Και το ακόμη σπουδαίο, επειδή ακριβώς είναι απόγονος του Ισάφ, το ακόμη σπουδαίο ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο Ιώβ είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό από τη Μεγάλη Δευτέρα τα αναγνώσματα είναι από το βιβλίο του Ιώβ. Αν ρωτήσετε, μάλιστα λέει εκεί η ευδαιμονία του, τα παιδιά του, έγινε μετά η συμφορά. Βέβαια δεν λέγεται ολόκληρο το βιβλίο του Ιώβ, ένα τμήμα από τα πρώτα κεφάλαια. Αν ερωτήσετε, από πού και ως πού, γιατί Μεγάλη Εβδομάδα, τι σχέση έχει? Ναι, γιατί ο Ιώβ είναι τύπος του Ιησού Χριστού. Όπως τύπος του Ιησού Χριστού, όπως θα ξέρετε, είναι και ο Ιωσήφ. Γι' αυτό έχουν φτιαχτεί και ειδικά τροπάρια τη Μεγάλη Δευτέρα, που είναι μάλιστα αφιερωμένη στον Ιωσήφ, για να τονιστεί αυτό. Πώς θα ήταν δυνατόν αυτό ποτέ να προδικάζει φανταστικό πρόσωπο και φανταστική ιστορία? Κάτι ακόμη. Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αναφέρονται εις τον Ιώβ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αναφέρονται σε μυθικών πρόσωπων. Τότε τι, πού πάμε? Ο Ιώβ λοιπόν δεν είναι μυθικών πρόσωπων, είναι πραγματικό. Ξαναλέγω, γράφτηκε ο βίος του στη μορφή ενός έπους. Από εκεί ίσως κάποιοι ξεκινούν για να πούν μήπως είναι ένα λογοτεχνικό έργο και όχι τα πρόσωπα πραγματικά. Και για τις δύο λοιπόν αυτές απορίες, όπως σας είπα, το ίδιο και ο Δανιήλ, τον πριονίζουνε. Όχι αγαπητοί μου, είναι ατόφιο το βιβλίο του Δανιήλ, γραμμένο από τον ίδιο τον Δανιήλ. Τα περιστατικά που αναφέρονται είναι τέτοια και τόσα που πραγματικά δείχνουν αυτόπτην συγγραφέα. Είδε, έζησε και έγραψε.